τώρα στο Μεσανατολικό και με την ασφάλεια που θα πρέπει να νιώθουμε εμείς εδώ που ζούμε στα σύνορα, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο ενίσχυσης περαιτέρω στα σύνορα? Βρισκόμαστε σε εγρήγορση, αλλά όχι σε πανικό. Έτσι κι αλλιώς η χώρα μας έχει θωρακίσει τα σύνορά της, φυλάει τα σύνορα όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά, απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή και στις υβριδικές απειλές που συνιστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές, αυτές οι απάνθρωπες επιχειρήσεις των λάθρων διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και βεβαίως απειλούν και την κανονικότητα και την νομιμότητα. Η Ελλάδα φιλούσε και θα εξακολουθεί να φυλά πολύ αποτελεσματικά τα σύνορά της και στα νησιά και εδώ στον Εύρο. Ιδιαίτερα εδώ στον Εύρο, θέλω να πω ότι έχουμε καταφέρει σε συνεργασία με τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, τους σύνοροφυλακές μας, συνολικά τις ελληνικές αρχές, να περιορίσουμε, να ελαττώσουμε, να μειώσουμε σε σχέση με πέρσι τις ροές, να έχουμε πάρα πολλές αποτροπές, να έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις λάθρων διακινητών. Με την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη ζέση, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Όπου και όταν απαιτείται να προσανατολίζουμε τον σχεδιασμό μας, τον επικαιροποιούμε, ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, ενισχυόμαστε σε ό,τι αφορά στη χρήση μέσων, εργαλείων της τεχνολογίας, υποδομών, όλα αυτά σε συνδυασμό και πάντοτε έχοντας σε πρώτη προτεραιότητα και σε πρώτη γραμμή, σε πρώτη έμφαση την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα, φροντίζουμε έτσι ώστε να είναι θωρακισμένος ο Εύρος, τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή. Αυτό που συμβαίνει μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς είναι κάτι που προφανώς μας προβληματίζει όλους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα και με σχέδιο είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε όλες τις εξελίξεις και κάθε πρόκληση. Άλλη ερώτηση τοπικού ενδιαφέροντος, με δεδομένο ότι είχαμε πολλά κρούσματα στην Εγνατία Οδό με την αντίθετη κατεύθυνση οδήγησης, με θανάτους. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επαναπροσδιορισμού των ενισχύσεων εκεί? Όπως ξέρετε, ήδη από την πρώτη στιγμή υπήρξε κάποιο σχεδιασμό αντιμετώπισης αυτής της τακτικής της άθλιας της επικίνδυνης που ανακάλυψαν και χρησιμοποίησαν αρκετοί λαθροδιακινητές. Έχω ξαναπεί πάλι ότι δεν είναι εύκολος ο τρόπος αντιμετώπισης. Όταν έχεις το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κάποιον να πηγαίνει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να ξεκινάς να τον καταδιώκεις είναι να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, να απομονώσεις, να κλείσεις το δρόμο στην ουσία, να απομονώσεις τα αυτοκίνητα από το να κινδυνεύουν και αυτά στην ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τοποθετήσαμε δυνάμεις σε κρίσιμους κόμβους, χρησιμοποίησαμε εργαλεία, ήρθαμε σε επικοινωνία με την Εγνατία Οδό. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους των αυτοκινήτων που έφταναν εδώ προκειμένου να παραλάβουν από τους λαθροδιακινητές ανθρώπους που παράνομα μπήκαν στην πόλη. Και εκεί εξακολουθούμε να έχουμε το νου μας με τις δυνάμεις μας και με βάση τον σχεδιασμό. Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στην εφευρετικότητα των εγκληματιών. Είτε αυτοί είναι λαθροδιακινητές, είτε είναι άλλου τύπου εγκληματίες. Η ελληνική αστυνομία πάντοτε σε συνεργασία με τις κατά τόπου και κατά πεδίο αρμόδιες αρχές θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κάθε κλιματικής πράξης και ενέργειας.